Λοιπόν, θα το πάσω σε μας. Οι πρώτες σκέψεις για ίδρυση του συνδέσμου έγιναν τον Δεκέμβρη του 1983 από μια ομάδα μυθιωτών που θεώρησαν υποχρέωση τους να ιδρύσουν ένα σωματείο με κυριότερο σκοπό τη διατήρηση επαφής με τους συγχωριανούς και μετά την εκδίωξη από το γραφικό τους χωριό τιμής του σκορπίστηκαν σε διάφορες περιοχές της Ελεύθερης Κύπρου. Η πρώτη συγκέντρωση πήρε τη μορφή συναιστίασης και έγινε το Φλεβάρι του 1984 σε κέντρο κοντά στη Μακεδονίδης. Η συγκέντρωση είχε μεγάλη επιτυχία και κατά κάποιους υπολογισμούς είχαμε 500 περίπου άτομα. Ο μιλητής ήταν ο Αντώνης Πατάτας και στην ομιλία του αναφέρθηκε στους σκοπούς του συνδέσμου που ήταν η γνωριμία με τους νέους μας, η σύσφιξη των σχέσεων μας, η αλληλοβοήθεια και γενικά η προσπάθεια να διατηρηθεί επαφή μεταξύ των χωριανών. Την πρώτη προσωρινή επιτροπή απετέλεσαν οι ακόλουθοι. Γιώργος Πασιαρδής, πρόεδρος, Γιώργος Κουρούγιανης, γραμματέας, Χρυσός Κατσαμπίρτας, Τάκης Κασκάνης, Αριστόδημος Σαβίδης, Κύπρος Χαραλαμπίδης, Παντελίτσα Κυριακίδου, Διαμάντο Κυπριανού, Ειρηνούλα Αδαμίδου, Παντελής Κυπριανού, δάσκαλος, και Νίτσα Καραβιώτου. Στις 10 Δεκεμβρίου του 1984 ενεκρίθηκε από την Επαρχιακή Διοίκηση Κυρινίας το καταστατικό του συνδέσμου που προέβλεπε μεταξύ άλλων την επωνυμία του σωματείου, σύνδεσμο μυθιωτών, την έδρα του σωματείου, Λευκωσία, την ετήσια συνδρομή που ήταν 12 λίρες, το άρθρο 7 ορίζει ότι το σωματείο θα διοικείται από 11μελές συμβούλιο, το οποίο θα εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση Διαμυστικής Ψηφοφορίας για περίοδο 2 ετών. Την πρώτη ελεκτική επιτροπή απετέλεσαν οι Παντελής Ηλιάδης, Δήμητρα Άσπρο και Κόκος Παντελίδης. Όταν δημιουργήθηκε ο σύλλογος υπήρξε έντονο ενδιαφέρον να αποκτήσουμε νίκημα. Και αυτό επερέφθηκε τον Ιούνιο του 1985, δηλαδή ένα χρόνο μετά την ίδρυση του συνδέσμου. Και εστεγαστήκαμε στην οδό Πατριάρχη Γρηγορίου του Πέμπτου, αριθμός 4α και 4β, στο Στρόβολο. Ο δρόμος αυτός είναι μια πάροδος της λεωφόρου της Σερίου, κοντά στο σωματείο Δόξα. Η διοκτήτρια ήταν η κυρία Μαρούλα Χριστοφόρου και το ενίκιον ήταν 90 λίρες το μήνα πληρωτέων εις μηνιαίες δόσεις προκαταβολικώς την πρώτη εκάστου μηνός. Ας διακόψω, ήταν αρκετά μεγάλο ποσό, αρκετά μεγάλο ενίκιο για την εποχή εκείνη. Ναι. Το οίκημα ξενικιάστηκε όμως το Δεκέμβρη του 1985 και ο λόγος ήταν ότι ελάχιστοι μυρκιώνες έρχονταν στο σωματείο και για μήνες, για όλους αυτούς τους μήνες εγώ ο Πασιαρδής και δύο-τρεις άλλοι της Επιτροπής τρώαμε καθημερινά σουβλάκια για να κρατήσουμε το μπουφετζί. Γιατί είπαμε για μπουφετζί κάποιον Μάριον Κωνσταντίνου, ο οποίος φαντάζομαι διαχειρίζεται το δωρεάν τον. Το αφήσαμε να το διαχειρίζεται δωρεάν. Δίχως να φτάνει τίποτε για να τον κρατήσουμε. Σωστό. Και να έρχονται οι χωριανοί να πίνουν ένα καφέ για μένα. Τον τα σουλαγιά τους. Ναι.
Και αναλόγως το σωματείο ήταν κοντά σε περιοχή που μιλήσκουμε πιο δεσμεύει. Ναι, όταν βρίσκαμε χωριανούς και λέγαμε ας πάμε πολλά μακριά, έπρεπε να το κάνετε στην Παλουριώτησσα, αλλά έπρεπε να το κάνετε στην Αθούπολη κλπ. Εμάς δεν μπορούσαμε να το κάνουμε το σωματείο έξω από το σπίτι του καθενός. Σωστό. Και το πιο παράξενο που μας απογοήτευσε είναι ότι είχαν και ανθρώπους που ζούσαν σχεδόν στον ίδιο δρόμο, στη συνοικία που δά το... την προσφυγική συνοικία, αν μπορείτε, με τις κότσινες, ναι, και δεν επάντησαν το πόδι τους ενώ επιδοκούσαν το σωματείο. Yeah. Ενώ ξέρω πληροφορήσαμε, σπήλαμε φυλάδι και πληροφορήσαμε τους ότι υπήρχε. Πώς έβρισκετε τις διευθύνσεις στους Μυρκιώτες, πώς τε... Φαντάζομαι ήταν δύσκολο να βρεις τις διευθύνσεις τους, λόγω της ότι παραπάνω κόσμος... Τη δεύτερη συναισθίαση που έκαναμε, έδωσαμε φυλάδια και συμπληρώνωσαν τη διεύθυνση σε τηλέφωνα τους και έτσι έκαναμε τον πρώτο κατάλογο. Πολύ καλά. Μπράβο. Ιστιωτών. Βέβαια δεν είχαμε τα κομπιούτερ και τις εταιρείες SMS που υπάρχουν τώρα. Αλλά έκαναμε μια πρώτη προσπάθεια. Σιγά σιγά. Επίσης, για τον εξοπλισμό μας, αποταθήκαμε σε διάφορους Μυρκιώτες οι οποίοι ήταν κάπως εύποροι και μας βοήθησαν λίγο νηστείων αγορασμό για να αγοράσουμε καρέκλες και τραπέζια για το σωματείο. Θυμούμε την προσφορά του Ντίνου Σαμουήλ. Ποιος ήταν ο Σαμουήλ, ήταν κάτοικος μίστου. Ο οποίος τι ασχολείται στο χωριό. Έφυγε πιο γρήγορα από τη δημή του. Έφυγε πριν το 1974. Είχε μεγάλη θέση στο Παρασκευαΐδη. Στον Παρασκευαΐδη ο Ντίνος. Και βγήκε ψηλά. Δυστυχώς πέθανε πριν μερικά χρόνια. Μάλιστα. Ο Ντίνος. Ο οποίος βοήθησε μας καμιά 200 λίρες. Μετά έρχεται αρκετό σεβαστό ποσό τον καιρό εκείνο. Όταν διαλύσαμε το σύλλογο, σκεφτήκαμε ότι ο μόνος τρόπος για να συνεχίσουμε να βρισκόμαστε ήταν να κάνουμε αυτές τις ετήσιες συναισθιάσεις. Είχαμε σκοπό να τις κάνουμε κάθε χρόνο μια φορά, αλλά όταν είδαμε ότι δυσκολεύονταν μερικοί να έρθουν, κάναμε το αναδιετία. Ως κέντρο για τις συγκεντρώσεις μας διάλεξαμε την Κοφίνου για τον λόγο ότι εβόλευε, σύμφωνα με το ότι αποφάσισε η Επιτροπή, εβόλευε τρεις επαρχίες, εβόλευε για τη Λεμεσό, Λευκοσία και τη Λάρνακα, σχετικά για την Πάφου. Έγινε στο κέντρο του Πιτσαΐδη, το οποίο ήταν αρκετά ευρύχωρο και θεωρήσαμε ότι ήταν καλό κέντρο για αυτούς τους σκόπους. Στις συναισθιάσεις αυτές απλώς εγνωρίζονταν οι χωριανοί μεταξύ τους, βρίσκονταν μεταξύ τους, έλεγαν τα δικά τους. Είχαμε πάντα μία ομιλία και τον μπουφέ. Από αυτές όλες τις συγκεντρώσεις, εκείνη που δυο από αυτές νομίζω ήταν λίγο πιο επιτυχημένες. Στη μια έκαναμε εκθέση φωτογραφίας κατάφερα εγώ με δική μου πρωτοβουλία να έρθω σε επαφή με την κόρη του εφέτη που ζούσε στη Μίστου, την Τζέννη, η οποία είχε μια φιλενάδα στη Λευκοσία. Τη φιλενάδα της ήταν η ιδιοκτήτρια του βιβλιοπωλείου
Μόφλων στη Λευκοσία, μια Άρμενη. Λοιπόν, κουβεντιάζοντας της, κουβεντιάζουν μια μέρα στο βιβλιοπωλείο, γιατί δεν θα ξεχνάς το βιβλιοπωλείο της, είπα ότι θέλουμε να κάνουμε μια έκθεση φωτογραφίας για τιμή του, ή αν μπορέσουμε να γράψουμε και κανένα βιβλίο, αλλά δεν έχουμε υλικό. Δηλαδή μου νομίζω ότι η κόρη του εφέτη, η Τζένι, είχε μανία με τη φωτογραφική, δηλαδή και πιθανόν να έχει φωτογραφίες από το χωριό. Έτσι και έγινε, ήρθαμε σε επαφή με τη Τζένι και μας έφερε αρκετές φωτογραφίες σε slides. Λοιπόν, τα slides έγινα, εγώ τα πήρα σε φωτογράφο, μας έκαμε αντίγραφα, το slides, μας έκαμε και φωτογραφίες, έκαμε μια επιλογή, καμιά τριανταριά, τις έκαμε σε μεγέθυνση και έκαμε μια έκθεση φωτογραφίας στο κέντρο του Βιτσαρή. Είχε μεγάλη απήχηση και είπαμε στους όσοι ενδιαφέρονται να παραγγείλουν φωτογραφίες. Και έκαμε ένα ειδικό φυλάδιο, ποιοι ήθελαν τις μικρές, ποιοι ήθελαν τις μεγάλες και πόσα θα εστίγιζαν η κάθε μια. Και πραγματικά προμηθεύτηκαν τις πάρα πολύ. Είχαμε μεγάλη ξόδευση και μερικοί επαναγγέλλαν τις αργότερα όταν έδειξε η συναισθίαση. Είναι ακόμα Κύπρο τούτη κυρία ή... Από ό,τι ξέρω, επούλησε το σπίτι της. Στη Μύρτου. Στη Μύρτου, σε Τούρκο και πρέπει να βγει στην Αγγλία. Αλλά μπορεί να μάθω ποια τις κινήσεις της. Αργότερα την ήβρα την ίδια, ναι, στο βιβλιοπωλείο και την ευχαρίστησα γιατί. Ναι. Προσφάσισε και σε έδωσα πίσω τα slides που μας έδωσε. Λοιπόν, μερικά που ήταν τα slides τα έχω δηλαδή ακόμα. Έχω φωτογραφίες που... Έχω και τις φωτογραφίες τις μεγάλες και τις μικρές. Έχω να πούν τώρα μπορεί να... Αν έχεις καιρό εδώ. Θα το δούμε, αν υπάρχει. Λοιπόν, η άλλη περίπτωση είναι πως σκεφτήκαμε να τιμήσουμε τους δασκάλους που υπηρέτησαν στη Μύρτου. Και έτσι πλησιάσαμε μερικούς που εξέραμε τις διευθύνσεις τους, τον Ανδρέα τον Λεβέντη, τον Γιώργο τον Κυριακίδη και τον Ανδρέα τον Ιωαννίδη, οι οποίοι υπηρετήσαν στη Μύρτου. Και τους είπαμε έτσι και έτσι έχουμε σκοπό να σας... Κύριος Ζεμπίλας, εσύ ήταν μεγάλος. Λοιπόν, και καλέσαμε και τον Θανάση τον Παπαδόπουλο, πήρα τη συνεισούσε στην Μύρτου, και τον Γιουτανή, τον Ευτύχιο Γιουτανή, ποιος ο Γιουτανής που τον... Καραβά. Συγγενής της Κατερίνας της. Ναι. Ο άντρας της είναι αδερφός του. Ο Κυριάκος ο άντρας της Κατερίνας. Και... Πότε είναι. Οι τρεις ανταποκριθήκαν. Ο Γιουτανής και ο Θανάσης είχαν ηλυμένες υποχρεώσεις. Έτσι δεν μπορούσαν να έρθουν. Και αναφερθήκαμε στην ομιλία που κάναμε στο έργο που επετέλεσαν οι δασκάλοι αυτοίς, αθυμηθήκαμε το σχολείο της Μύρτου και λοιπά. Το σχολείο της Μύρτου που ήταν το όχι το νέο, το παλιό που το έκαναν νοσοκομείο. Όλα τα σχολεία. Μίλησαμε και για το πρώτο σχολείο που ήταν στο μοναστήρι και για το άλλο σχολείο που λέει εσύ που έγινε νοσοκομείο, κάποτε ήταν τον καιρό μας ήταν κατοικία του δασκάλου και το νέο το σχολείο, το οποίο αποφύγησαμε για εμείς. Εντάξει, καλώς, Ζαχαμέ, τώρα να θέλω να μου πεις